έμαθα ότι μαζεύεις βαλίτσες. Τι θα πάρεις μαζί σου? Πού θα πας? Πες τα μου όλα. Μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα φύγω και θα γυρίσω στην Ελλάδα μετά από 3-4 μήνες. Καταλαβαίνεις ότι η βαλίτσα πρέπει να είναι πολύ μεγάλη να πάρω. Ταξιδεύω σε ζεστές χώρες, σε κρύες χώρες. Φεύγω Αυστραλία που θα είναι καλοκαίρι τώρα. Μετά πηγαίνω Καναδά που θα έχει κρύο. Μετά πάω Ευρώπη πάλι χειμώνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχω δύο βαλίτσες. Μόνο. Χειμερινή και καλοκαιρινή. Και ποιον θα πάρεις μαζί σου? Όλη την ορχήστρα, όλη την ομάδα, όλους τους φίλους μου, την οικογένειά μου. Αν θέλεις, θα εξηγηθείς. Ξεκινήσαμε από το μηδέν, μπορώ να σου πω, όταν ήρθα εδώ στο Ποσειδόνιο. Δουλέψαμε σκληρά και καταφέραμε να ξεπερνάμε περιόδους πολύ δύσκολες. Σε, αν θέλεις, κρύες βραδιές, με πολύ αέρα και πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Μπορώ να σου πω ότι είμαι λίγο συγκινημένος. Γιατί καταλαβαίνεις, είναι σαν να μετακομίζω από το σπίτι, είναι σαν να χωρίζω, είναι, ξέρεις, όλα αυτά μαζί τα συναισθήματα. Έχεις και άλλα ταλέντα, έγραψες και ένα φανταστικό τραγούδι. Το όνειρο αληθινό, και στίχους και μουσική. Και τραγούδι, έχω ξαναγράψει το παρελθόν. Το πολύ απότομα βραδιάζει. Απλά δεν γράφω στίχους, τώρα στο όνειρο αληθινό έγραψα έτσι για να γράψω και στίχους. Ολοκληρωμένη δουλειά πότε θα δούμε από σένα? Ολοκληρωμένη δουλειά θα δείτε προς το τέλος του Γενάρη, μια καινούργια πινελιά. 2009. Και πιστεύω ότι θα είναι πάλι μια έκπληξη. Ποια εσύ που πατάς τόσους όρκους ζωής, που πεθαίνω και αδιαφορείς. Άμε ψυχή μου, δώσ' τα ψυχή μου. Πώς να το εξηγήσω τόσα βράδια μόνος και δεν έρχεσαι? Είσαι άνθρωπος που δεν έχεις δώσει ποτέ δικαίωμα για την προσωπική σου ζωή. Το καλοκαίρι γράφτηκαν διάφορα πράγματα για σένα. Σε πείραξε? Όταν δεν είναι κάτι αλήθεια, δεν με πειράζει. Όταν είναι αλήθεια, σε πειράζει. Πάντα είσαι πολύ ευγενικός μαζί μας, αλλά μία αποκλειστικότητα δεν μας έχει δώσει, ρε Νίκο. Τι αποκλειστικότητα? Κάτι έτσι λίγο, με μία αποκλειστικότητα για το Μεγκαστάρ. Γιατί? Οι άλλοι δώσαν όλοι 10 άτομα πήραν μία συνέντευξη και ξεπαίνεις μόνος και εσύ παραπονιέσαι. Και είχε πάει στη Γαλλία. Ναι. Και τρώτα να πω που είσαι και λέει από την Ελλάδα. Α, Chris, Νίκος Βέρτης. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Εντάξει, διεθνή καριέρα. Δεν μπορείς να πας και στην Κούβα και πάλι και εκεί θα με ξέρουν. Νίκος Βέρτης.